Και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συναντήσουμε, όπως σας είπαμε, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Βοριά, τον οποίο και καλημερίζουμε. Κύριε Βοριά, την καλημέρα μας από τον Star FM. Καλημέρα κύριε Σπυριδάκη, εσάς τους ακροατές. Καλοφάγωτα τα 12 ευρώ. Είναι 12 ευρώ, είναι 13 ή λιγότερη η αύξηση του κατώτατου? Μιλάμε για μεικτά. Ναι, για μεικτά μιλάμε. Για καθαρά, δηλαδή αυτά που θα είναι πάνε στην τσέπη του εργαζόμενου, μιλάμε για 5 ευρώ περίπου εκεί. Είναι ένα ποσό το οποίο πραγματικά χιλιάδες κόσμος ήρθε εδώ πέρα, θέλουμε να πάρουμε αρνιά. Έχουν κατακλείσει την αγορά του Ηρακλείου για να ξοδέψουν αυτό το ποσό και να προλάβουν τις εκπτώσεις. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι γίνεται παντζουλισμός. Και μάλιστα το εξάγγειλε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ήταν τόσο τεράστιο το ποσό. Δυστυχώς, κύριε Σπυριδάκη, συγγνώμη, γιατί και το χιούμορ είναι μια μορφή αντίστασης. Ναι. Έτσι κι αλλιώς έχουν γεμίσει χιούμορ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τουλάχιστον 3 γιαούρτια κάνουν 3,5 ευρώ. Μπορούμε να τα αγοράσουμε με το την μήνα, αύξηση. Το μήνα. Ναι, το μήνα και από το 2022 κιόλας. Κοιτάξτε, πραγματικά το να γίνεται μια εξαγγελία είναι πρόκληση τέτοιου είδους. Θεωρώ ότι προσβάλλεται η αξιοπρέπεια των εργαζομένων και μάλιστα να γίνεται από τον Πρωθυπουργό της χώρας. Πραγματικά δείχνει την κατάσταση, πώς αντιμετωπίζονται οι εργαζόμενοι στη χώρα. Δείχνουν ξεκάθαρα ότι οδηγούν τους εργαζόμενους στην εξαθλίωση, ενώ παράλληλα δίνουν σε κάποια μεγάλα ιδιαίτερα οικονομικά συμφέροντα τα πάντα. Είναι ξεκάθαρη πια η πολιτική της κυβέρνησης και μάλιστα με μια απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Κύριε Σπυριδάκη, δεν υπάρχει καμιά χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία ο ελάχιστος μισθός καθορίζεται μέσω ενός μια απόφαση της κυβέρνησης. Καθορίζεται από τους κοινωνικούς φορείς. Σωστά. Ακόμα και αυτό δείχνει, κατά την άποψή μας, ότι παραβιάζονται βασικά συνταγματικά δικαιώματα. Αυτοί που επικαλούν ακόμη και μέσα από την φιλοσοφία τους και την πολιτική σου τους δήθεν ότι υπάρχει μια ελεύθερη αγορά, παρεμβαίνουν ξεκάθαρα στην ελεύθερη αγορά και δεν αφήνουν τους κοινωνικούς φορείς, είτε των εργαζομένων είτε των εργοδοτών, να καθορίσουν τον ελάχιστο μισθό. Και γι' αυτό βλέπουμε αυτές τις εικόνες και τις εξαγγελίες που πραγματικά μας προσβάλλουν βάναυσα, προσβάλλουν βάναυσα τον εργαζόμενο και την αξιοπρέπειά του, γιατί και τους καλούμε και τον Πρωθυπουργό, αν μπορεί με ένα τέτοιο βασικό μισθό να εργάζεται ένας άνθρωπος υπό σκληρές συνθήκες και πολλές φορές παραβιάζοντας το 8ωρο, αν μπορεί να ανταπεξέλθει στις καθημερινές του ανάγκες, στις ανάγκες αυτές που απαιτούν να δώσουν κάτι καλύτερο για τα παιδιά τους ή να δώσουν γενικά κάτι καλύτερο για τα νοικοκυριά τους. Είναι, επαναλαμβάνω, προσβλητικό για μας σαν εργατικό κέντρο και θεωρούμε ότι πραγματικά ο κόσμος θα τους τιμωρήσει όπως και με τον οποιοδήποτε τρόπο, είτε πολιτικά είτε μέσω, εννοείται, των αγώνων που οφείλουμε να κάνουμε για να αντιδρούμε σε όλα αυτά τα μέτρα που έρχονται, όπως τις πρόσφατες απεργίες που πραγματικά το Ηράκλειο έδωσε μια ισχυρή απάντηση, κύριε Σπυριδάκη, και από το επέσχυντο τελευταίο νομοσχέδιο που πέρασε. Μάλιστα. Κύριε Βοριά, αυτή την αύξηση να δεχτούμε, όπως την χαρακτήρισε ο κύριος Μητσοτάκης, συμβολική, αλλά από πού και ως πού ρεαλιστική? Ρεαλιστική, είπα, αν μπορεί κάποιος να ανταπεξέλθει με αυτά τα χρήματα, ας το δοκιμάσει. Δεν είναι καθόλου ρεαλιστική. Όπως επίσης ακόμη και τα 751 που λέμε και εμείς να διαμορφωθεί, λέμε με άμεση προσαρμογή στα 809 ευρώ, τουλάχιστον να πλησιάζονται οι κατώτατοι μισθοί κάπως στο μέσο όρο κάποιων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν εμείς αυτό που ζητάμε είναι την άμεση προσαρμογή στα 751, έτσι όπως λέγανε οι συμβάσεις τουλάχιστον. Σωστά, σωστά. Και έτσι και από εκεί και πέρα, κύριε Σπυριδάκη, ας κάτσουν οι φορείς, οι κοινωνικοί, με τα επιχειρήματά τους για να καθορίσουν τον ελάχιστο μισθό. Να δεχτούμε, κύριε Βοριά, ότι έχουμε κρίση λόγω της πανδημίας, αλλά ποια διαβούλευση
μπορεί να οδηγήσει σε μια τέτοια απόφαση, όπως λέει το Υπουργείο Εργασίας. Κύριε Σπυριδάκη, ας σταματήσουμε και να ρίξουμε λίγο τις μάσκες. Ναι. Η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Έτσι. Και η φύση της δουλειάς που κάνω, το γνωρίζω, γνωρίζοντας και διαβάζοντας και ξέροντας ένα ισολογισμό μιας εταιρείας. Ναι. Η βιωσιμότητα μιας εταιρείας έχει να κάνει σχέση με την δυνατότητα χρηματοδοτήσεων που έχει, με τον κόστο των πρώτων υλών, με τη δυνατότητα των κεφαλαίων κίνησης, με το κόστος του πετρελαίου και μια σειρά άλλων ζητημάτων, και ο λόγος του κόστους της μισθοδοσίας έρχεται 18ος, 19ος σε σειρά σε σχέση με άλλους βασικότατους λόγους. Ναι. Το να έχει έναν εργαζόμενο μια επιχείρηση και να του δώσει 100-150 ευρώ παραπάνω, δεν θα κλείσει η επιχείρηση για αυτό το λόγο, και να είστε σίγουρος. Η κλεισίθηση, όπως είπα, θα κλείσει για λόγω έλλειψης ρευστότητας, για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το τραπεζικό σύστημα τους έχει πνίξει, για το γεγονός ότι δεν υπάρχει ειδικά μια στήριξη της μικρομεσαίας, ουσιαστική μη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας μέσω προγραμμάτων από την κυβέρνηση, είτε του πρωτογενή τομέα που θα μπορούσε, επαναλαμβάνω, να προσφέρει πολλές υπεραξίες στην απασχόληση αυτή τη στιγμή και στο νησί μας αλλά και σε όλη τη χώρα, και αλλού είναι αιτίες, και να μην τις ψάχνουν. Απλά αυτά τα μέτρα αυξάνουν απλά την κερδοφορία κάποιων. Έτσι, και να μην γελιόμαστε. Και δεν έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, όπου ποιοι κάψει, ποιοι προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Και την ίδια ώρα, βέβαια, έχουμε και τις αυξήσεις σε βασικά αγαθά, έχουμε αυξήσεις στα καύσιμα, έχουμε αυξήσεις στο ρεύμα, και πάλι την ύφη την πληρώνει ο εργαζόμενος και γενικά ο φουκαράς, ο οποίος με 500 ευρώ προσπαθεί να τα φέρει βόλτα, να πληρώσει τα νίκια του, να πληρώσει όλα τα υπόλοιπα. Πολύ σωστά. Έχετε πάει σε σούπερ μάρκετ με 50 ευρώ να δείτε τι θα ψωνίσετε, θα έχετε πάει στην Ελλάδα. Αλλά αυτό που ρωτώ είναι, έχετε πάει στη Βουλγαρία? Ναι. Γιατί ο Βούλγαρος με 50 ευρώ βγαίνει από το σούπερ μάρκετ και είναι γεμάτο ένα καρότσι. Ο Έλληνας θα πάει και θα βγει με μια σακούλα γεμάτη. Ναι. Αυτή είναι η καθαρή αλήθεια και η ομοία αλήθεια, ότι η αγοραστική δύναμη αυτή τη στιγμή των Ελλήνων είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ζώνη. Και παρόλα αυτά βλέπουμε να έχουμε τον ελάχιστο μισθό, βλέπουμε να υπάρχουν πολιτικές ουσιαστικά κοροϊδίας, και όταντας να αντιμετωπίσουμε το μείζον βασικό κοινωνικό θέμα αυτό της ανεργίας, που μας έφερε, παρακαλώ, σε αύξηση στην πρώτη σαν περιφέρεια, στη μεγαλύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν κάνει το λάθος να πάει και καμιά εκδρομή, τότε θα πουλήσει και το σπίτι του. Τι εκδρομές έτσι, Σπυριδάκη, τι μου λέτε, τι με δώσει να μου δάρα, ο άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε δίπλα να έξω μια βουτιά. Λοιπόν, κύριε Βοριά, εντάξει, γελάμε, αλλά... Από το πόνο μας γελάμε, γιατί οι κυρίες γελάνε, λένε, έτσι, και στους γάμους κλαίνε. Ναι, ναι, συμφωνώ, κύριε Βοριά. Τώρα κατατέθηκε και το νομοσχέδιο για την επικουρική ασφάλιση, που όπως βλέπουμε, με βάση αυτά που προβλέπει, παραδίδεται η επικουρική ασφάλιση σε ιδιώτες για να τζογάρουν τα λεφτά των ανθρώπων που τα πλήρωναν με αίμα χρόνια για να πάρουν την επικουρική τους ασφάλιση. Πώς το βλέπετε εσείς, αλήθεια? Κοιτάξτε, κύριε Σπυριδάκη, θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και να μας ακούσει αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μπορεί να έχει έρθει μια υγειονομική κρίση που είναι υπαρκτή, δεν το αφισβητούμε. Ωστόσο όμως κάποιοι πατάνε σε αυτή την κρίση να περάσουν μέτρα που δεν μπορούσαν να περάσουν μέσα από συνθήκες νορμάλ, θα έλεγα, που δεν θα χρειαζόταν περιοριστική όρη και μια σειρά. Πραγματικά εγώ θεωρούμε και σαν εργατικό κέντρο ότι υπάρχει προφανώς ένα σχέδιο να περάσουν όλα τα αντιεργατικά, όλα τα αντιασφαλιστικά μέτρα αυτή την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, και θα πω και ότι δεν είναι τυχαίο που το συγκεκριμένο άτομο, ο κύριος Χατζηδάκης, αυτή την περίοδο ανάλαβε το τριμόνι του Υπουργείου Εργασίας. Όλοι μπορεί να καταλάβουμε, και εξ αρχής το καταλαβαίναμε, τουλάχιστον αυτοί που ξέρουμε, τι συνεπάγεται αυτό, και το βλέπουμε τώρα στην πράξη με όλα αυτά τα νομοσχέδια, με την απόφαση του ελάχιστου μισθού, με το ασφαλιστικό που έρχεται. Και προσέξτε, γιατί εμείς έχουμε προειδοποιήσει, ο λογαριασμός της υγειονομικής κρίσης δεν έχει έρθει ακόμα. Ναι. Όταν θα έρθει, θα τα πληρώσει πάλι τα ίδια κορόιδα. Σωστά. Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και προπάντως οι άνεργοι και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, κύριε Σπυριδάκη.
Εμείς το προειδοποιούμε, έχουμε χτυπήσει το καμπανάκι εδώ και πάρα πολύ καιρό και το μόνο που μένει και πραγματικά θα πρέπει ο κόσμος να συσπηρώνεται στα συνδικάτα του, να συσπηρώνεται στο εργατικό κέντρο και οποτεδήποτε χρειαστεί να στέλνουμε δυνατά μηνύματα σαν κοινωνία να τα στέλνουμε. Όπως επαναλαμβάνω το κάναμε τον περασμένο Ιούνιο με μια πραγματικά μεγαλειώδης συγκέντρωση και πορεία και στείλαμε ένα δυνατό μήνυμα προς την κυβέρνηση. Τώρα κύριε Βοριά, πριν από μερικές μέρες είχαμε καταγγελίες από την Ομοσπονδία της Εστίασης ότι στο Ηράκλειο έχουμε στον τουρισμό απολύσεις ανεμβολίαστων. Συμβαίνει κάτι τέτοιο στις τουριστικές επιχειρήσεις? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που έχουμε σίγουρα είναι ότι έχουμε απειλές και αυτό φτάνει, έτσι. Ναι. Γιατί το καταλαβαίνετε ότι μέσω απειλών, εμείς έχουμε πει υπεύθυνα ως εργατικό κέντρο ότι είμαστε υπέρ του εμβολιασμού, είναι εξάλλου το μοναδικό όπλο απέναντι στην πανδημία. Σωστά. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί κανείς, κύριε Σπυριδάκη, να υποχρεώσει κάποιον να εμβολιαστεί. Είναι συνταγματικό του, είναι προσωπικό του δικαίωμα να επιλέξει τι θα κάνει. Σωστά. Αν λοιπόν υπάρχουν ελλείψεις, γιατί αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι δεν φταίνουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι έχουν ίσως παραπληροφορηθεί. Δεν υπήρξε ένα συντονισμένο πρόγραμμα αρχικά πληροφόρησης του κόσμου να εξηγήσουν στον κόσμο και τώρα πάλι φταίει ο κόσμος. Δεν φταίει ο κόσμος. Όταν έχει πληροφορηθεί και ακούει από αριστερά ή δεξιά την οποιαδήποτε πληροφορία και εσύ δεν είχες φροντίσει να τον ενημερώσεις έτσι όπως έπρεπε, δεν μπορείς για δικές σου λοιπόν ευθύνες να πηγαίνεις και να ρίχνεις αυτές τις ευθύνες ή υποχρεωνώντας τον να εμβολιαστεί. Εντάξει, αυτό που μας κάνει εμάς εντύπωση κύριε Βοριά είναι ότι δεν έχουν βγει 5 σοβαροί επιστήμονες να πούνε τελικά τι είναι τα εμβόλια και τι δεν είναι. Και όλη αυτή η συνωμοσιολογία που υπάρχει έχει δημιουργήσει ένα φόβο, κύριε Σπύρη. Έχει δημιουργήσει φόβο και είναι λογικό. Εξάλλου εμείς οι Έλληνες είμαστε και επιρρεπείς σε όλη αυτή την συνωμοσιολογία. Οπότε έχει ανδρωθεί όλο αυτό το κύκλωμα. Το θέμα όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι πάλι στην εστίαση και στον τουρισμό πληρώνουν την ύφη, πληρώνοντας από την τσέπη τους τα rapid test που τους υποχρεώνει εκβιαστικά η κυβέρνηση να κάνουν. Έτσι είναι και δεν σας κρύβω ότι ανησυχούμε πάρα πολύ. Η τουριστική περίοδο που το ξέρετε είναι η καρδιά της απασχόλησης ο τουρισμός αυτή τη στιγμή για το νησί μας. Όσο και να φαίνεται παράξενο, κινείται σε λίγο καλύτερα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ναι. Η ανησυχία μας όμως είναι η εξάπλωση πάλι των μεταλλάξεων που μήπως φέρει κάποιες ακυρώσεις μέσα στον Αύγουστο, μέσα στο Σεπτέμβριο, που αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα και στην απασχόληση και στην εργασία. Και πραγματικά μας προβληματίζει αυτό το θέμα, γιατί δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τη χώρα μας, αλλά και τις χώρες και τις πολιτικές που ακολουθούν από τις χώρες που προέρχονται ο τουρισμός. Σωστά, σωστά. Είδαμε τι γίνεται με τους Άγγλους, είδαμε τι γίνεται με τους Ρώσους, είδαμε τι γίνεται τώρα με τους Ισραηλινούς. Από εκεί και πέρα όμως, πραγματικά ευελπιστούμε ότι θα πάνε όλα καλά, γιατί είναι ο πυρήνας. Τέλος, όλη η οικονομία αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί του νησιού, στηρίζεται στον τουρισμό. Και όλοι πρέπει να συμβάλλουμε. Σίγουρα και έχουμε ευθύνες πάνω σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Από εκεί και πέρα όμως τις λιγότερες ευθύνες σίγουρα τις έχουν οι εργαζόμενοι. Μάλιστα. Κύριε Βοριά, φαντάζομαι ότι έχετε ενημερωθεί για το νέο εργατικό ατύχημα που είχαμε στις Μοίρες σήμερα. Ήδη έχουμε τοποθετηθεί με δελτίο τύπου, κύριε Σπυριδάκη. Ναι. Είναι λυπηρό πραγματικά για άλλη μια φορά. Λόγω έλλειψης μέτρων ασφαλείας από ό,τι πληροφορηθήκαμε, γιατί ο εργάτης δεν ήταν ούτε δεμένος που προβλέπεται ούτε υπήρχε τα προστατευτικά δίχτυα σε περίπτωση πτώσεων να προστατευτεί, δείχνει σε πρώτη φάση τουλάχιστον έλλειψη μέτρων ασφαλείας. Και αλλά το σημαντικότερο είναι ότι η έλλειψη επέρχεται από τους ελεκτικούς μηχανισμούς που όπως οφείλουν θα έπρεπε να κάνουν ελέγχους και εκεί πέρα που προβλέπονται να είναι αυστηρότατοι με βαριά πρόστιμα σε όσους παίζουν με τη ζωή των ανθρώπων. Γιατί κάποιοι παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων, έτσι διαπιστώνεται. Γίνονται έλεγχοι, κύριε Βοριά? Δεν γίνονται αυτοί που οι ελέγχοι που θα θέλαμε να γίνουν, κύριε Σπίδα. Και πώς θα γίνουν όταν το ΣΕΠ είναι υποστελεχωμένο. Καλά, ναι. Έτσι, με ελάχιστους επιθεωρητές που δεν προλαβαίνουν ούτε τις καταγγελίες να ανταπεξέλθουν
Και όταν τους λες ενισχύστε το ΣΕΠΕΤΙΚ, πήγανε και κάνανε. Ανεξάρτητη. Ανεξάρτητη. Άρα εγώ δεν έχω ευθύνη, κύριε Υπουργό, να μην έχω ευθύνη. Έτσι, αυτό ήταν το αν θα ήταν ανεξάρτητη ή αν θα έπρεπε να ενισχυθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία και σε προσωπικό και υλοτεχνικά, έτσι ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στο σοβαρό ρόλο που μπορεί να παίξει. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βοριά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Την καλημέρα μας από τον Star FM, κύριε Βοριά. Να είστε καλά, για χαρά.